Για όσους παρακολουθείτε σειρές όπως το One Piece, το Digimon και το Dragon Quest ή γενικότερα αναμένετε την καινούργια ταινία Dragon Ball Super Super Hero, μπορεί να παρατηρήσατε ότι για αρκετό καιρό δεν παίρναμε νέα επεισόδια. Και όχι, αυτό δεν είναι φταίξιμο του πειρατικού site που ψάχνετε τα επεισόδια σας. Ελάτε σε μια περιπέτεια δυνατή. Στις 11 Μαρτίου η Toei ανακοίνωσε στο κοινό της ότι έχει πέσει θύμα hacking. Αλλά τι έγινε και πώς αυτό θα επηρεάσει το μέλλον των αγαπημένων άνιμη σειρών μας. Καιρός να πάμε πίσω και να ρίξουμε μια ματιά στο θρυλικό στούντιο που για πάνω από 50 χρόνια μας προσφέρει αγαπημένες σειρές και να ανακαλύψουμε τι πραγματικά έγινε. Η Toei Animation είναι ένα ιαπωνικό στούντιο animation που ιδρύθηκε ως Nihon Doga το 1948 από τους Kenzo Masaoka και Zenshiro Yamamoto. Το 1956 εξαγοράστηκε και μετονομάστηκε σε Toei Doga μέχρι ότου το 1998 όπου πήρε το τελικό της όνομα και μαζί της τη νέα της μασκότ βασισμένη στον Πέρο, τον πρωταγωνιστή της ταινίας Παπουτσωμένος Γάτος. Βλέπω καλό. Πρώτα έβαλες τον Καλλιγάρη να με σταματήσει και τώρα αφού απέτυχε πήρες εσύ το ρόλο του. Δεν θα καταφέρεις όμως να το ξέρεις αυτό. Θα φτάσω εγώ στην ώρα μου να το ξέρεις. Και έχοντας δουλέψει σε αμέτρητες σειρές και ταινίες, η Toei Animation έχει μείνει στην ιστορία, έχοντας δημιουργήσει μερικές από τις πιο γνωστές σειρές όλων των εποχών. Και ο χαρακτηρισμός θρυλικό στούντιο δεν είναι υπερβολή. Αγνοώντας τα τεράστια franchise που έχει δουλέψει ή το γεγονός ότι ήταν από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο στούντιο Ιαπωνικού Animation που ενεργά προσπαθούσε να συμμετέχει σε δυτικές παραγωγές, μοιράζοντας έτσι τη μαγεία του Ιαπωνικού Animation στη Δύση, η Toei ήταν πάντα ένα στούντιο που επιζητούσε την εξέλιξη. Ο στόχος στα στούντιο ήταν να δοκιμάσει νέες ιδέες, ασχέτως όμως από πού προέρχονταν, είτε άμα ήταν από άλλα Ιαπωνικά στούντιο, είτε ακόμα και αν ήταν από την επιρροή της Disney από τη Δύση. Και αλήθεια είναι ότι, αν και πολλές από τις παραγωγές της υπέφεραν τα τελευταία χρόνια λόγω κακού προγραμματισμού, οδηγώντας έτσι την υπόνοια ότι είναι κακό στούντιο ή ότι δεν ενδιαφέρεται για το προσωπικό του και για τις σειρές της, η αλήθεια δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική. Δεν θα το κρύψω, σε αυτό το σημείο το μοντέλο που χρησιμοποιεί η αγορά animation για τη δημιουργία anime είναι ένα χάος. Με τη ζήτηση του κόσμου για περισσότερες σειρές να ανεβαίνει, με νέες σειρές καθημερινά να παίρνουν το ok και να ξεκινούν την παραγωγή τους και με τους ίδιους τους επενδυτές να σπρώχνουν ώστε οι σειρές τους να βγαίνουν πιο γρήγορα, βάζοντας στην άκρη την ποιότητά τους, δίνοντας έτσι περισσότερη έμφαση στο να βγει μια σειρά γρήγορα παρά να βγει καλή. Οδηγώντας μας έτσι σε μια πολύ σοβαρή διαπίστωση. Το να γίνεις animator στην Ιαπωνία δεν είναι το όνειρο που φαντάζεστε. Πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκοτεινή, με ατελείωτες ώρες εργασίας, λίγο χρόνο και με μισθούς που θυμίζουν περισσότερο αυτούς ενός delivera παρά ενός καλλιτέχνη που δουλεύει σε μεγάλο franchise. Αποδεικνύοντας ότι το να γίνεις animator στην Ιαπωνία ισοδυναμεί με φτώχεια, κακομεταχείριση και με πάρα πολύ ελάχιστη δόξα από έναν πολύ μικρό αριθμό fans. Το να γίνεις ένας συνηθισμένος animator σημαίνει ότι πρέπει να ταξιδεύεις από στούντιο σε στούντιο, να δουλεύεις σε χαμηλά πόστα με την ελπίδα ότι κάποτε θα ανέβεις και να ζεις κυριολεκτικά για την τέχνη σου. Με πολλούς animator να φτάνουν σε μια προχωρημένη ηλικία, δίχως να καταφέρουν να αποκτούν οικογένειες ή ακόμη και να έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζουν στο δικό τους σπίτι. Με πολλά περιστατικά που είτε μένουν στα στούντιο που εργάζονται, είτε ακόμη χειρότερα, έξω από αυτά. Ο κύριος λόγος είναι ότι ένας key animator πληρώνεται συνήθως με το σχέδιο και όχι με την ώρα εργασίας. Τι κι αν κάθεσαι να ζωγραφείς μια πανέμορφη εικόνα που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για εξαιρετικό animation σε μια σκηνή μάχης και σου πήρε 2-3 ώρες. Θα πάρεις ακριβώς τα ίδια χρήματα με έναν που έφτιαξε μια σκηνή διαλόγου με τους χαρακτήρες απλά ακουνάνε το στόμα τους πάνω κάτω. Η πληρωμή για ένα σκίτσο είναι συνήθως λιγότερο από 1,5 ευρώ. Αλλά για να φτάσεις σε αυτή την προνομιακή θέση, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις ως in-betweener. Μια κατώτερη θέση από έναν key animator που η δουλειά του να σχεδιάζει όλα αυτά τα ενδιάμεσα σκίτσα ώστε να δημιουργείται η ψευδέστηση της κίνησης. Υπάρχει λόγος που ένας νέος animator που μόλις τελείωσε τη σχολή του δέχεται να είναι μπαλαντέρ ενός κανονικού animator κάνοντας έτσι χαμαλό δουλειά. Και αυτό είναι η γνώση. Με το να είσαι in-betweener, είσαι σε θέση να δεις και να μελετήσεις σχέδια μεγάλων animators, μαθαίνοντας από τη γνώση τους, αντιγράφοντας τεχνικές τους και φυσικά σιγά σιγά καταφέροντας να αναδείξεις το ταλέντο σου και να ανέβεις.
Η Toei Animation στα στούντιο πάει αυτό το στάδιο ένα βήμα πιο πάνω. Και επιζητώντας να εξασφαλίσει το μέλλον του animation, φέρνει τους αρχάριους και τους έμπειρους ακόμη πιο κοντά. Επιτρέποντας έτσι έναν μικρό animator να μάθει από το ίδαλμα. Τίποτα καλύτερο από το να θες να γίνεις animator, διότι είδες μια πανέμορφη σκηνή στην τηλεόραση και στα πρώτα βήματα της καριέρας σου έχεις τη δυνατότητα να σταθείς δίπλα στο άτομο που σε πάθιασε. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι όλο. Απλά εκπαιδεύουν νέους υπαλλήλους. Βασικά. Όχι! Αντίθετα με τον τρόπο πληρωμής που προανέφερα, η Toei είναι από τα λίγα στούντιο που σε πληρώνουν κάθε μήνα βάσει συμβολέου και όχι βάσει των σελίδων που ζωγραφίζεις. Και μέχρι και σήμερα προσφέρουν το μεγαλύτερο βασικό μισθό για ένα νέο animator. Καθώς επίσης και σπίτι για να μένει, αλλά κυρίως και μια περίοδο εκπαίδευσης ώστε να ξεκινήσει έτοιμος. Σε αντίθεση με την Toei, άλλα μεγάλα στούντιο όπως η Madhouse ακόμη πληρώνουν με το παλιό στυλ, ή άλλα στούντιο όπως το Bones δεν προσφέρουν ούτε καν τα μισά λεφτά που προσφέρει η Toei. Άρα όπως καταλαβαίνετε, η Toei Animation είναι ένας παράδεισος για ένα νέο που επιζητάει να μπει στη βιομηχανία του animation. Και αυτός είναι και ο λόγος ότι αν και πολλοί από αυτούς έχουν εγκαταλείψει το στούντιο και έχουν προχωρήσει με τη ζωή τους, πάντα επιστρέφουν πίσω για να βοηθήσουν σε projects. Άρα έχοντας εξηγήσει ποιο είναι το στούντιο, καιρός να περάσουμε στο... Αρχικά θα μιλήσουμε για το τι είναι hacking. Hacking είναι κάθε απόπειρα ενός τρίτου να εισχωρήσει τα προσωπικά σου αρχεία, να σπάσει κάθε σύστημα ασφάλειας που έχεις, κερδίζοντας έτσι πρόσβαση σε προστατευμένο υλικό. Και γνωρίζοντας αυτή την πληροφορία, καιρός να δούμε για ποιο λόγο χακαρίστηκε ένα animation studio. Αυτό που αναζητάει πάντα ένας hacker είναι η συλλογή πληροφοριών, όπως ονόματα, κωδικούς ή αριθμούς καρτών, μέχρι εικόνες, υλικό ή ακόμη και κομμάτια από σενάρια. Έτσι, έχοντας χρήσιμες πληροφορίες στην κατοχή τους, επιστρέφουν πίσω από το στούντιο και με την απειλή ότι θα απελευθερώσουν υλικό στο διαδίκτυο ζητούν λίτρα. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά κατά την προβολή της ταινίας Μπρόλι στους κινηματογράφους, μια πειρατική έκδοση υψηλής ανάλυσης κυκλοφόρησε δωρεάν στο διαδίκτυο, αλλά εκείνη την περίοδο η Toei αποφάσισε να μην το κάνει θέμα. Και αυτή η έκδοση ταινίας είναι ακόμη εύκολο να βρεθεί, μιας και περιείχε ένα ελαφρύ πρασίνισμα στο χρώμα της. Στην περίπτωση της Toei δηλώθηκε ότι η επίθεση οφείλεται σε εξωτερική ομάδα, δίχως όμως να δοθούν παραπάνω πληροφορίες. Αλλά μεταξύ μας. Η αλήθεια μπορεί να μην αποκαλυφθεί ποτέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απειλήθηκαν τρεις από τις μεγαλύτερες ταινίες αυτής της εποχής. Φανταστείτε ότι αν ένας hacker κατάφερε να κλέψει έστω και μία παράγραφο από ένα σενάριο, ίσως αποκαλύπτε στοιχεία όπως το αποτέλεσμα μιας μάχης ή ακόμη και το τέλος μιας ολόκληρης ταινίας. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι. Το animation βασίζεται στο τρίπτυχο της επιτυχίας. Το χρήμα, το ταλέντο και τον χρόνο. Όπου και τα τρία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνήθως πρέπει να θυσιάσει τουλάχιστον ένα ώστε να εξασφαλίσει ποιότητα σε μια σειρά. Και δυστυχώς, αν και οι αγαπημένες μας σειρές και επίσημα επέστρεψαν, δεν γνωρίζουμε πώς αυτό θα επηρεάσει μελλοντικές σειρές. Χρόνια υπάρχουν δηλώσεις και υπονοούμενα για μια νέα σειρά Dragon Ball. Και με τη νέα ταινία NS3D, πολλοί πιστεύουν ότι όλοι οι 2D animator της Toei θα δουλεύουν στη νέα σειρά. Αλλά με όλο αυτό το hacking, μπορεί η νέα σειρά να αργήσει ακόμη περισσότερο. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε και να σας βοήθησε να δείτε την Toei Animation λίγο διαφορετικά. Δεν θα κρύψω ότι πολλές από τις σειρές μέσα από τα χρόνια είχαν προβλήματα, αλλά σχέτως της πίεσης που άρχισε στη βιομηχανία, η Toei θα συνεχίσει να είναι ένα από τα στούντιο που βοηθάει το animation να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Από Mazinger Destro, γεια σας!